Μαρίνα, γεια σου. Γεια σας. Είσαι πολύ νέα κοπέλα, είσαι 28 χρονών από ό,τι μου έχουν πει. Mm-hmm. Σε ακούμε. Καλησπέρα. Καταρχάς, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σε ευχαριστούμε πολύ. Είμαι 28 χρονών, έκανα τη μεγάλη μου κόρη 19. Αναγκαστικά άφησα τις σπουδές μου γιατί πήγαινα λύκειο και φοβόμουν λόγω της εγκυμοσύνης. Σε ακούμε, μην αγχώνεσαι. Ναι, όχι. Δεν θέλω άγχος, και... Μαρινάκι μου. Όχι. Απλά επειδή ακούω ξανά πίσω από την τηλεόραση γι' αυτό. Ωραία, θα κλείσεις την τηλεόρασή σου. Δεν θέλω να κατακρίνω. Ναι, να μιλάς κανονικά. Δεν θέλω να κατακρίνω κανέναν για τις επιλογές του. Καλά κάνει η γυναίκα και θέλει να έχει την προσωπική της ζωή. Και εγώ ήθελα πολύ να βγαίνω παραπάνω. Ήταν δύσκολα τα πράγματα και οικονομικά, γιατί γίναμε νέοι γονείς και οι δύο. Τώρα ο σύζυγος είναι 35, βέβαια έχουμε και μια διαφορά 8 χρόνια, αλλά και εκείνος νέο παιδί ήταν. Βεβαίως. Τότε όταν έκανατε το πρώτο το παιδί, 19-27 αυτός. Καλά τα έκανα μαθηματικά. Ναι. Και... θέλαμε να βγαίνουμε, θέλαμε το ένα το άλλο, αλλά δεν μπορούσαμε. Οπότε αναγκαστικά προσέχα εγώ τα παιδιά και εκείνος δούλευε, ώστε να υπάρχει και το μεροκάματο που λέμε για το σπίτι, το ενίκιο, το ρεύμα, το νερό κτλ. Τα φυσιολογικά. Και εγώ, επειδή εντάξει, είχα μια μικρή βοήθεια από τη μαμά, αλλά έπρεπε να είμαι σαν μαμά δίπλα στο παιδί, να το αλλάζω, να το φροντίζω, να το ταΐζω, να καθαρίζω το σπίτι. Η μαμά σε διακόπτω, σε κανονικό χρόνο ή την είχε από το πρωί μέχρι το βράδυ, όχι, τη μαμά όχι, στο σπίτι? Σε κανονικό χρόνο, όταν θέλαμε να πάμε μια βόλτα οι δυο μας, όταν έπρεπε να πάω εγώ στο γιατρό ή κάτι, κάποια ανάγκη. Ωραία. Πολύ ωραία. Απλά εσύ, γιατί έμεινες έγκυος τρίτη ηλικίου από ό,τι μας είπες. Πολύ μικρή. Ναι. Και πολύ καλά κράτησες και το μωρό. Να σας ζήσουμε. Δεν ήταν τυχαίο. Δηλαδή δεν έγινε ατύχημα που λέμε. Ήτανε ερώτας. Εντάξει, παρθήκαμε μικρά προσωπικά. Δεν θέλω να δίνω το παράδειγμα στα νέα κορίτσια να εγκαταλείψουν τα πάντα, να ερωτευτούν, να παντρευτούν από μικρές, να κάνουν παιδιά. Γλυκιά, αυτά είναι επιλογές. Απλά επειδή σε μένα έτυχε, ήθελα να πάρω τις ευθύνες μου, όπως και ο άντρας μου πήρε τις δικές του. Μαρίνα μου, είσαι ευτυχισμένη. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Δόξα τω Θεώ, ασχέτως ότι περνάμε και τα πάνω μας και τα κάτω μας σαν ζευγάρι. Τώρα έχουμε βρει το ρυθμό μας. Έχει ανοίξει ο σύζυγός με ένα μαγαζί αυτοκινήτων. Οπότε βγαίνουμε πιο καλά. Και επίσης οι σπουδές μπορούν να έρθουν και τώρα πάλι. Δηλαδή και οι σπουδές μπορούν να ξεκινήσουν και τώρα. Δηλαδή ο χρόνος ποτέ δεν χάνεται σε αυτά τα πράγματα. Οι σπουδές και στα 80 να πάει κάποιον μπορεί να σπουδάσει μα θέλει. Γιατί η μικρή μου είναι 3 χρονών. Μπορώ να μπω ξανά στη σχολή μου, να τελειώσω το λύκειό μου. Είμαι νέα πιστεύω. Εδώ βλέπω 40 χρονών γυναίκες, 50 χρονών γυναίκες και πάνε για να πάρουν τα πολιτήρια λυκείου. Είσαι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Ένα πολύ καλό πρότυπο κατά τη δική μου άποψη. Ευχαριστώ πολύ, Τζορτζέλα μου. Μπράβο, Μαρίνα, τα έχει καταφέρει. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Σε σένα να χαίρεσαι την οικογένειά σου και άκου και μία συμβουλή στα δύσκολα. Τι πρέπει να κάνεις γιατί είσαι νέα κοπέλα και έχεις και δύο παιδάκια να τα χαίρεσαι και δουλεύει το άντρα σου και εσύ από το πρωί μέχρι το βράδυ. Άκου μία συμβουλή από την Αγγελική μας. Μπράβο, φυσικά και στους δυο σας που μείνατε δίπλα στα παιδιά έτσι, και τα στήριξατε. Και ταυτόχρονα βλέπετε ότι μπορείτε τώρα να κάνετε πράγματα για εσάς, να δώσετε λίγο περισσότερο ενέργεια. Και είναι λογικό όταν. Όταν επιλέξουμε να κάνουμε παιδιά σε οποιαδήποτε ηλικία και να επιλέξουμε, είναι λογικό να χρειαστεί να αφήσουμε να κάποια πράγματα στην πράγματα άκρη. Από τον εαυτό μας, φυσικά. Να κάνω εγώ μια ερώτηση. Οικονομικά, όταν βλέπω ότι τα παιδιά δεν έχουν κάτι, στερούμε εγώ από παπούτσια και ρούχα. Μπράβο, λογικό είναι, έτσι. Μπράβο, λογικό ακούγεται αυτό. Απλά αυτό που θέλω να πω, συγγνώμη, αυτό που θέλω να πω είναι ότι πάντα χρειάζεται να προσέχουμε το όριο. Δηλαδή, όχι τα δίνουμε όλα και παρατάμε τον εαυτό μας. Ούτε μόνο αυτό μα τι κάνει ένα άλλο. Στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορεί να προσφέρει τον εαυτό σου για να, γιατί πρέπει να αναγκαστεί να προσφέρει τα παιδιά σου. Είτε αυτό είναι η στέρηση τη ελευθερία σου, είτε είναι η στέρηση ειδών. Πρέπει να το κάνει. Γιατί να κάνω μια ερώτηση στον γονεί σα. Και θα σου πει εσένα, ποια ήταν η ευθύνη σου. Αν ο μπαμπά μου, ξέρω εγώ, ήταν στον κόσμο του. Εσύ, σαν μάνα, τι έκανε. Συμφωνώ, αλλά μέχρι ένα σημείο πάντα έτσι. Αυτό να προσέχουμε το όριο. Οι γονεί σα, όταν του το ανακοινώσατε ότι είστε έγκυο. Στο Λύκειο. Στο Λύκειο. Πώς αντέδρασαν? Δεν το πήρανε και κάνανε πολύ. Πάρτι. Δεν πήραν το μαντήλι και χορεύαν οι γονείς. Αλλά οι γονείς σας όμως μετά σας στηρίξανε σε όλο αυτό το πράγμα. Σε όλο, ναι. Μπράβο. Και μπράβο. Γιατί από εκεί ξεκινάει και η ευτυχία όλου του πράγματος. Έτσι είναι. Η αποδοχή από τους γονείς, η στήριξη. Ότι... Εμένα αυτό που μου αρέσει είναι από τους φίλους μας και από τους γονείς μας για να τελειώνω να μην σας σπαταλώ τον χρόνο. Όχι, εμείς τέτοια θέλουμε να ακούμε και να δίνουμε και το σωστό παράδειγμα στον κόσμο.
Είναι ότι παίρνω, όχι ότι το περιμένω ή ότι τις ζητάω, αλλά παίρνω τον μπράβο από όλους. Δηλαδή από τον κόσμο, από τους φίλους μας, από τους γνωστούς μας, από τους συγγενείς μας. Γιατί αυτό είναι από εκεί και πέρα. Όταν φέρνεις μια ανθρώπινη ζωή στον κόσμο, πρέπει να είσαι υπεύθυνος για αυτή την ανθρώπινη ζωή. Αχ, είσαι πολύ συγκινητική, ρε Μάρινα. Παίρνεις ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Και άλλη φορά, αν έχουμε τέτοιο θέμα, να μας πάρεις τηλέφωνο, να κρατήσεις τα παιδιά το τηλέφωνό σου. Είσαι ένα πολύ σωστό παράδειγμα και πρότυπο. Και μανούλας και γυναίκας και φίλης και συντρόφου. Μπράβο σου, κορίτσι μου. Χαίρομαι πολύ. Παν μέτρων άριστον, έλεγαν οι αρχαίοι μόνοι πρόγονοι. Φιλάκια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Μ' άρεσε, ρε παιδιά, πολύ συγκινητική αυτά που λέτε. Αλλά αυτό όμως προέκυψε από την συμπεριφορά των γονιών της. Προφανώς. Όλο αυτό το πράγμα είναι ο καθρεφτισμός της συμπεριφοράς που είχαν οι γονείς της απέναντί της. Έτσι ξεκινάνε όλα. Παίζει ρόλο, γιατί στην πραγματικότητα, όπως είπαμε και άλλη φορά, είναι ότι όπως έχουμε μάθει από το σπίτι, αντίστοιχα θα λειτουργήσουμε. Έτσι. Αλλά προσοχή, έτσι. Γιατί αυτό ταυτόχρονα δίνει ένα μήνυμα ότι αν δεν είχαμε μια οικογένεια όπως τη θέλαμε, δεν θα είμαστε εμείς καλοί γονείς. Δεν ισχύει. Όχι. Έτσι. Μπορούμε να δουλέψουμε τον εαυτό μας, να φτάσουμε στο σημείο που θέλουμε, να καταλάβουμε τα θέματά μας και φυσικά με προσωπική ανάπτυξη, συμβουλευτική και η ψυχοθεραπεία, εξαρτάται ο καθένας τι θέλει να κάνει. Μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο να έχει μια ποιοτική οικογένεια, να είναι ευτυχισμένος πραγματικά και να καταφέρει να ξεπεράσει τυχόν μπλοκαρίσματα που μπορεί να έχει από την ανατροφή του σαν παιδί. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι αυτό κουβαλάμε, αποτυπώματα των γονιών μας. Και τις αμαρτίες των γονιών. Εννοείται πολλές φορές. Και τα λέει παροιμία.